και τσπάγια. Αλλάζει παιχνίδι για τον Σλόκαρ. Η σέντρα στην περιοχή της Αγίας Νάπας από κοντά. Μεγάλη ευκαιρία που χάνεται από τον Σοάρες. Σοάρες. Κονική προσπάθεια. Μπαίνει στην περιοχή της Αγίας Νάπας. Συγκλίνει. Γυρίζει το σου την μπάλα έξω. Θα δώσει στον Μποαβεντούρα. Μποαβεντούρα στον Νικολάου. Αυτός και πάλι στον Σλόκαρ. Κάνει το σου την μπάλα έξω. Μποαβεντούρα κάνει τη σέντρα στην περιοχή της Αγίας Νάπας και τσπάγια, μπαίνει στην περιοχή, Νίκος Παναγιώτου πέφτει και μαζεύει την μπάλα. Αργυρόπουλος, Χριστοφή, Ντε Σόουζα τώρα καλή στιγμή για την ομάδα της Αγίας Νάπας, κάνει το σουτ, πέφτει ο Μπεκιά και μαζεύει. Η φάση που δεν έχει τελειώσει, η Αγία Νάπα που επιμένει με τον Σολομού, μπάλα τα φτάσει στον Χριστοφή. Κάνει το σουτ, νέα μεγάλη απόκρουση από τον Μπεκιάη. Για να δούμε αυτή την φάση για το μάτι της ανόρθωσης. Σοάρες κάνει το σουτ, το χάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνεται για το μάτι της ανόρθωσης. Το 30 λεπτό η ανόρθωση που επιμένει με τον Μποαβεντούρα. Νέα σέντρα στην περιοχή. Αναστάτωση εκεί. Απομακρύνουν όπως η αμυντική της Αγίας Νάπας. Χριστόφορος Χριστοφή είναι μόνος. Ο Μαρτίνος ο Σολομού σε θέση offside. Θεσβητούμενη αυτή η φάση. Όλα έτοιμα λοιπόν να εκτελεστεί αυτό το φόλο για την ομάδα της ανόρθωσης με τον Κετσπάγια να εκτελεί. Νίκος Παναγιώτου δεν μπορεί εκεί. Χάνεται η ευκαιρία για την ανόρθωση από τον Σοάρες. Αμίρ Κάριτς κάνει μια σέντρα σουτ. Δοκάρι. Η ανόρθωση που επιμένει γίνεται σέντρα στην περιοχή της Αγίας Νάπας. Το σουτ, η μπάλα έξω. Σολομού πάνε να βρει τον Χριστοφή. Καλή στιγμή για την ομάδα της Αγίας Νάπας. Σολομού το σουτ γκολ. 1-0 για την ομάδα της Αγίας Νάπας. Με τον Μαρτίνο τον Σολομού. Μόλις στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους ποδοσφαιριστές και τους φίλους της Αγίας Νάπας που την συνόδευσαν εδώ στο δασάκι της Άχνας. Ήταν η ωραία μαγιά λοιπόν του Χριστοφή. Βρήκε τον Μαρτίνο τον Σολομού που επωφελήθηκε εκεί από τις κόντρες. Με πλάγιο σουτ νίκησε τον Μπεκέι και έγραψε το 1-0 για την ομάδα της Αγίας Νάπας. Αφήνει στον Κετσπάγια που έχει χώρο, κάνει το σουτ, πέφτει ο Νίκος ο Παναγιώτου, μεγάλη ευκαιρία για την ανόρθωση. Τελεί αυτό το φάουλ για την ομάδα της ανόρθωσης, θα γίνει το κεφάλι, μπάλα έξω. Χάνεται ευκαιρία για την ανόρθωση. Η μπάλα θα φτάσει στον Στέλιαν Καράμπας. Ο Ρουμάνος γεμίζει στην περιοχή. Η κεφαγιά για να δούμε αυτή τη φάση, τεράστια ευκαιρία που χάνεται για την ομάδα της ανόρθωσης. Στο τρίτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο όλα έτοιμα να εκτελεστεί αυτό το φάουλ για την ομάδα της ανόρθωσης. Κετσπάγια εκτελεί, μπάλα έξω. Φάουλ για την ανόρθωση που εκτελείται στα γρήγορα με τον Πουρσαϊτίδη. Αφήνει στον Μποαβεντούρα. Μποαβεντούρα να γεμίζει στην περιοχή. Ο Αργυρόπουλος με το κεφάλι, Κετσπάγια. Πάει να βρει εκεί τον... έτσι το 1-1. 41 λεπτά στο δεύτερο μήχρονο φάουλ για την ανόρθωση και τσπάγια η μπάλα στον τείχος. Μποαβεντούρα πέφτει στο έδαφος, διαμαρτυρίες για πέναλτι από τους ποδοσφαιριστές και τους φίλους της ανόρθωσης. Παίζεται λέει ο διευθυντής. Λαγιά ότι για την ανόρθωση που εκτελείται. Το γυριστό από τον Κατσαβάκη μαζεύει τελικά ο Νίκος ο Παναγιώτου. Νομίζω ότι πήραμε έναν πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για την ομάδα μας απέναντι σε έναν δυνατόν αντίπαλο όπως είναι η ανόρθωση. Νομίζω ότι δώσαμε σαν ομάδα πάρα πολλά στο γήπεδο, γι' αυτό πήραμε αυτό το αποτέλεσμα. Αντέξαμε σε πολλά χρονικά διαστήματα του παιχνιδιού την πίεση της ανόρθωσης. Είχαμε καλή αμυντική λειτουργία. Δουλέψαμε πάρα πολύ καλά στον τομέα των αντεπιθέσεων και νομίζω ότι σε τελική ανάλυση
λαμβανώντας υπόψη τι δώσαμε στο παιχνίδι, νομίζω ότι αυτός ο βαθμός μας αξίζει. Αποτέλεσμα δεν μας ευνοεί. Παίζαμε στην έδρα μας και περιμέναμε ότι σε αυτό το παιχνίδι θα πάρουμε το 3 βαθμούς. Αλλά συνήθως έτσι είναι, όταν έχεις ευκαιρίες και δεν τις κάνεις τον γκολ, κάποια στιγμή και αντίπαλη ομάδα παίζει ποδόσφαιρο, να σου δημιουργήσει μια ευκαιρία και να σου βάλει γκολ. Όπως και έγινε σημερινό παιχνίδι, πέτυχαμε ισοφάριση, αλλά πιστεύω ότι στο τέλος δεν είχαμε τις δυνάμειες να πιέσουμε μέχρι το τέλος για να πάρουμε από αυτό το παιχνίδι κάτι καλύτερο. Δεν έχω παράπονα από το παίχτες μου, από συμπαίχτες μου. Δώσαν πολλές δυνάμειες. Σίγουρα είμαστε απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα, διότι πιστεύω ότι δημιουργήσαμε αυτές ευκαιρίες ώστε μπορούσαμε να βάλουμε άλλο ένα γκολ και να είχαμε κερδίσει το παιχνίδι. Πριν από το παιχνίδι ξέραμε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίζαμε σήμερα. Μπήκαμε στον αγωνιστικό χώρο κατάλληλα προετοιμασμένοι. Ακολουθήσαμε τις οδηγίες του προπονητή μας, κλείσαμε τους χώρους της ανόρθωσης. Εκμεταλλευτήκαμε μια ευκαιρία, μπορούσαμε και περισσότερες. Αλλά στο τέλος δεν αντέξαμε, στη σοφάριση. Για μας είναι ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Θα πάρουμε τα θετικά αυτού του αποτελέσματος και θα προχωρήσουμε. Δυστυχώς τα πράγματα για μας σήμερα δεν ήρθαν όπως τα περιμέναμε και όπως τα θέλαμε. Χάσαμε δύο πολύτιμους βαθμούς και ήταν δύσκολο για μας από την αρχή του παιχνιδιού, καθώς δεν μπήκαμε γρήγορα μπροστά στο σκορ. Μετά τον γκολ της Αγίας Νάβας ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα και πήρε έναν πολύτιμο βαθμό η Αγία Νάβα. Για μας πρέπει αυτό το αποτέλεσμα να το ξεχάσουμε γρήγορα και να επανέλθουμε στα επόμενα, αν θέλουμε να είμαστε ψηλά.